Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ το Διοικητικό Συμβούλιο και κάποιοι αντιπρόσωποι μας στην Ομοσπονδία προκειμένου να αναδείξουμε το σοβαρό θέμα που υπάρχει με την ανέγερση του νέου αστυνομικού μεγάρου. Θελήσαμε η πρώτη κινητοποίηση και λόγω των πρόσφατων εξελίξεων με τον COVID να είναι συμβολική, να είναι μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο και οι αντιπρόσωποι μας εδώ και να μην κάνουμε μια πιο έτσι γενικευμένη κινητοποίηση. Βέβαια είναι η αρχή μιας σειράς δράσεων. Εμείς αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε είναι ότι οι αστυνομικοί, σύμφωνα και με αυτά που γράφει το πανό, το θέλουν και οι πολίτες το θέλουν. Η περιφέρεια συμφωνεί. Όλοι συμφωνούν στην αναγκαιότητα δημιουργίας ενός νέου αστυνομικού μεγάρου. Το θέμα είναι ποιος στέκεται εμπόδιο και γιατί εδώ και 10-15 χρόνια δεν μπορούμε κι εμείς να έχουμε ένα σύγχρονο κτίριο στο οποίο οι πολίτες έχουν καλύτερες παρεχόμενες υπηρεσίες και υπάρχουν καλύτερες συνθήκες κράτησης για όλους όσους κρατούνται προσωρινά στην αστυνομική διεύθυνση, καλύτερες εργασιακές συνθήκες για τους συναδέλφους αστυνομικούς και αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού της πόλης, καθώς όπως γνωρίζετε ήδη με την αστυνομική διεύθυνση στην Οδό Ερμού είναι ήδη βεβαρημένη η κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης μας. Θεωρούμε ότι τόσο ο Υπουργός όσο και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου έχουν δείξει διάθεση να προχωρήσει το θέμα. Το ίδιο υπάρχει σύμφωνη γνώμη και από την περιφέρεια και από τους τοπικούς βουλευτές. Θεωρούμε λοιπόν ότι μαζί με το Δήμο πρέπει να κάτσουν σε ένα τραπέζι ώστε να βρεθεί μια άμεση λύση να μπορέσουμε να χτίσουμε στο δικό μας οικόπεδο. Όπως βλέπετε, πολλές εξαγγελίες έγιναν για ανάπλαση του χώρου δίπλα το μουσείο. Όμως μπορείτε και εσείς να πάτε δίπλα να δείτε ότι δεν έχει γίνει τίποτα εδώ και 10 χρόνια. Και επιπλέον έχει βρεθεί και ο αρχιτέκτονας που ήταν υπεύθυνος για το σχεδιασμό του μουσείου και μας δήλωσε ο άνθρωπος ότι μπορεί κάλλιστα να γίνει ένα σχέδιο της αστυνομικής διεύθυνσης, η οποία θα συνάδει με τη γενικότερη αρχιτεκτονική του μουσείου.